Αισιοδοξία επικρατεί στον τοπικό εμπορικό κόσμο αφού άρχισε η αγορά να κινείται με το καταναλωτικό κοινό, αφού ολοκλήρωσε την έρευνα αγοράς του να ξεκινά τις πρώτες αγορές του είτε για δώρα είτε για προσωπικά του είδη. Φυσικά η σύγκριση της αγοραστικής κίνησης δεν γίνεται με βάση τις προηγούμενες χρονιές τέτοιων ημερών, αλλά με βάση τον Μάρτιο του 2023, όπου υπήρξε μια πρωτοφανής απουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος. Ναι, σιγά σιγά ζεσταίνεται οι μηχανές, ο κόσμος βγαίνει, ψωνίζει, έχει κάνει την προηγούμενη εβδομάδα την έρευνα αγοράς και τώρα σιγά σιγά προχωράνε στις αγορές πια. Ότι είναι γεμάτη η αγορά, υπάρχει επάρκεια εμπορευμάτων και πολύ καλές τιμές. Έχουμε προσπαθήσει και έχουμε απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος από την ανατίμηση. Υπάρχει ποικιλία ειδών και τιμών για όλα τα πρωτοφόλια, με τον εμπορικό κόσμο να έχει αναθερμάνει τις προσδοκίες του για την κάλυψη των οικονομικών του υποχρεώσεων. Πάντα πάμε με το διαφοροποιημένο από το προηγούμενο διάστημα, γιατί περάσαμε ένα πάρα πολύ κακό Μάρτι μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Δυστυχώς η αγορά πάγωσε, στην κυριολεξία πάγωσε όμως. Ήταν ένας μήνας που δεν έκαναμε τίποτα στα ταμεία μας. Ελπίζουμε ότι αυτός θα προχωρήσει κάπως και θα μας βοηθήσει τουλάχιστον τώρα στην αρχή που πρέπει να αποκτήσουμε και την πολύτιμη ρευστότητα για να φέρουμε και περισσότερα εμπορεύματα. Την ίδια ώρα όμως αίσθηση έχει προκαλέσει η καταγγελία ότι καταναλωτής σε εμπορικό κατάστημα τοπικού ενδιαφέροντος διαπίστωσε ότι το προϊόν που αγόρασε ήταν ακριβότερο στο ταμείο από την τιμή που είχε στο ράφι, με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου να κάνει λόγο μάλλον για μεμονωμένο περιστατικό και να καλεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί και σε ανάλογες περιπτώσεις να ενημερώνουν τα όργανα του Συλλόγου. Λίγο δύσκολο μου φαίνεται, αλλά τι να πω, αυτό θα είναι μοναδική περίπτωση. Δεν συνηθίζουμε τέτοια πράγματα, γιατί εμείς με τον καταναλωτή είμαστε φίλοι, έχουμε αναπτύξει μια άλλου είδους σχέση. Σε καμία περίπτωση, ίσως κάποιο μπέρδεμα να έχει γίνει, δεν θέλω να το πιστέψω και μακάρι να μην είναι έτσι. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο, γιατί εμείς προσέχουμε πάρα πολύ τη φήμη μας, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Αλλά θεωρώ ότι είναι μεμονωμένη περίπτωση και όχι όμως ο όγκος.